84. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Τρίτη 19 Οκτωβρίου, καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Θυελώδης η χθεσινή συνεδρίαση της Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης με φόντο τον Αρχιεπισκοπικό Θόκο. Τρεις γιατροί θα αποφανθούν για το αν ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κ. Ειρηναίος, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του. Για βεβαιασμένη κούρσα διαδοχής κάνουν λόγο αρκετοί ιεράρχες που διαφωνούν με την απόφαση, καθώς ο Αρχιεπίσκοπος Ειρηναίος βρίσκεται εν ζωή. Οι ιεράρχες που διαφωνούν επισημαίνουν ότι είναι ανάγκη να υπάρξει μια ανθρώπινη προσέγγιση του όλου ζητήματος σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και ότι την απόφαση για το αν θα έχουμε κένωση ή όχι της αρχιεπισκοπικής θέσης τη λαμβάνει η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και όχι η τοπική Σύνοδος. Στο χθεσινό ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας της Κρήτης γίνεται αναφορά στα όσα προβλέπονται στο άρθρο 39, παράγραφος 2 του καταστατικού χάρτη της Εκκλησίας της Κρήτης για την σύσταση αυτής της Ιατρικής Επιτροπής. Αναφορά γίνεται και στο ότι η εν λόγω απόφαση έλαβε την ευλογία, την έγκριση και την συγκατάθεση του Οικουμενικού Πατριάρχη, αν και κατά τις τελευταίες διαρροές περί αντικατάστασης του Αρχιεπισκόπου Ειρηναίου δεν γινόταν κάποια αναφορά στον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Σεισμός 6,1 βαθμού της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 8:32 το πρωί 127 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά της Καρπάθου. Είχε εστιακό βάθος 66,3 χιλιόμετρα και έγινε έντονα αίσθητο στη Ρόδο αλλά και στην Κρήτη. Είναι αρκετά μακριά και λόγω του μεγάλου βάθους είναι στα 66 χιλιόμετρα. Μπορώ να είμαι πολύ καθησυχαστικός. Είναι σεισμός βάθους, δεν είναι σεισμός που θα δημιουργήσει προβλήματα. Θα δούμε πώς εξελίσσεται. Το μέγεθος ακούγεται ανησυχητικό, αλλά στην πραγματικότητα είναι ευεργετικός γιατί φεύγει μαζί του μια τεράστια ποσότητα ενέργειας από το εσωτερικό του πλανήτη, δηλώνει ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Γεράσιμος Χουλιάρας. Για τον ίδιο, ο σημερινός σεισμός δεν συνδέεται με τους σεισμούς που σημειώνονται στην Κρήτη. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, σημείωσε ότι πρόκειται για ένα σεισμό που επιβεβαιώνει την ευρύτερη διέγερση στην περιοχή και μπορεί να δώσει γεγονότα άλλα στο θαλάσσιο χώρο. Επειδή είναι ένας σεισμός βάθους, αυτό διευκολύνει στο να γίνει αισθητό σε μια ευρύτερη περιοχή και δεν αναμένεται κάποιο τσουνάμι, ούτε ισχυρή μετασεισμή. Όπως σημείωσε επίσης, ο σεισμός δεν είναι μέσα στο ελληνικό τόξο. Δεν έχουμε φύγει ούτε μέρα από τις πληγήσεις περιοχές της Κρήτης, υποστηρίζει ο Υφυπουργός Υποδομών Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές Γιώργος Καραγιάννης, απαντώντας επίκαιρες ερωτήσεις στον Χάρη Μαμουλάκη από το ΣΥΡΙΖΑ, Μανώλη Συνδυχάκη από το Κομμουνιστικό Κόμμα, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Από τους μέχρι τώρα ελέγχους, 11.505 κτίρια, τα 6.152 έχουν κριθεί μη κατοικήσιμα και τα 5.453 κατοικήσιμα. Επίσης έχουν συνταχθεί και 51 πρωτόκολλα αυτοψίας επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτηρίων ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατεδάφισης τους από τους Δήμους. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό, εντός των ημερών θα υπάρξει συμπληρωματική οικία για Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, Βιάννου, Γόρτινας, Φεστού, Χερσονήσου, καθώς και περιοχές του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου. Ζήτησε από τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ να μην κάνει συστάσεις στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όσον αφορά στη στέγαση των σεισμόπληκτων, σημείωσε ότι είναι μείζονο σημασίας και ότι επανειλημμένος στο Υπουργείο έχει ζητήσει από τους Δήμους να ενημερώσουν για τους χώρους υποδοχής των οικίσκων. Εκτός από τους 34, είπε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία για άλλους 90, πως οι διαδικασίες προχωρούν με γοργό ρυθμό και ότι θα αποσταλούν σύντομα στους Δήμους Μηνώα Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων. Για τις επισκευές στα σχολεία πρόσθεσε πως με επίγουσες διαδικασίες από την ΚΤΥΠ αυτές έχουν ξεκινήσει στο δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αρκελοχωρίου, Γενικό Λύκειο, Πρώτο ΕΠΑΛ, όπως επίσης Γυμνάσιο Λύκειο Καστελίου. Εκδόθηκε σήμερα η κοινή υπουργική απόφαση για τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής αναφορικά με την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς στο Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Από το Δήμο γίνεται γνωστό ότι οριοθετείται ως σεισμόπληκτη περιοχή το σύνολο του Δήμου, ενώ ορίζεται πως το έργο της αποκατάστασης των ζημιών σε κτίρια από τους σεισμούς του θέματος αναλαμβάνει η Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος. Το περιθώριο υποβολής των αιτήσεων έχει εξάμεινο ορίζοντα. Τη δυνατότητα να υποβάλουν αιτήσεις αποζημίωσης για τις ζημιές που υπέστησαν οι οικίες ή επιχειρήσεις τους από το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου και την μετέπειτα σεισμική δραστηριότητα
έχουν πλέον οι σεισμόπληκτοι της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Βαρβάρας, καθώς ανοίξει η πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr, μέσω της οποίας μπορούν να διεκδικήσουν οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση, απαλλαγή από τον έμφυε, επιδότηση προσωρινής στέγασης, όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Γόρτινας. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η έκδοση της συμπληρωματικής κοινής υπουργικής απόφασης, ώστε να ξεκλειδώσει επίσης η πλατφόρμα για τους σεισμόπληκτους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Κοφινά. Την τελευταία του πνοή στο Βενιζέλιο νοσοκομείο στο Ηράκλειο άφησε ένας 49χρονος χθες που νοσηλευόταν με κορονοϊό. Ο άνδρας φέρεται να έφυγε με πολυοργανική ανεπάρκεια, ήταν παχύσαρκος και δεν είχε εμβολιαστεί. 74 τα κρούσματα κορονοϊού χθες στην Κρήτη, από τα οποία 30 στο Ηράκλειο, 30 στα Χανιά, 8 στο Ρέθυμνο και 6 στο Λεσίθι. Τον κόδωνα του κινδύνου για τους ανεμβολιαστούς εν ώψη και της έξαρσης της γρήπης έκρουσε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνας Πειραιά, Ματίνα Παγώνη. Σύμφωνα με την ίδια, μετά το Δεκέμβριο η κατάσταση θα δυσκολέψει κατά πολύ όσον αφορά στην επέλαση του κορονοϊού, καθώς οι εμβολιασμοί έχουν μειωθεί, ενώ θα ξεπεράσουν και άλλες, θα ξεσπάσουν και άλλες ιώσεις όπως η γρήπη. Ο καθένας πρέπει να σώσει τον εαυτό του, γιατί αν πάμε και στο Δεκέμβριο και αρχίσουν και οι γρήπες, να ξέρουν οι ανεμβολιαστοί ότι στις μονάδες δεν υπάρχει περίπτωση να τις αποφύγουν, είπε ενδεικτικά. Η κοινωνία δεν θα ξανακλείσει, δήλωσε από τη δική του την πλευρά ο Υπουργός Υγείας Θάνος Απλεύρης, μιλώντας σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε ο Economist στην Αθήνα. Είπε ότι είναι σεβαστή η επιλογή που έχει κάποιος να μην εμβολιαστεί, αλλά η κοινωνία δεν μπορεί να μείνει πίσω, όπως είπε χαρακτηριστικά, καθώς το 20% άνω των 60 ετών, δηλαδή 633.000 πολίτες, έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν στη χώρα μας. Μιλώντας για το ΕΣΥ, δήλωσε περήφανος που άντεξε και πως το εξής δεν θα είναι μονοθεματικό, όπως τον πρώτο χρόνο της πανδημίας. Τα νοσοκομεία θα λειτουργήσουν κανονικά. Δεν θέλουμε αναμονή για κλίνες ΜΕΘ στο σύνολο των περιστατικών και δεν θα σταματήσουν τα χειρουργεία, καθώς οι κλίνες ΜΕΘ δεν θα είναι απεριόριστες για τους ασθενείς COVID-19, είπε, προσθέτοντας πως το 50% από τις κλίνες ΜΕΘ του ΕΣΥ διατίθενται πλέον για non-COVID περιστατικά. Περηφάνη μπορούμε να νιώθουμε μόνο εμείς οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία για το όσα έχουμε καταφέρει στον καιρό της πανδημίας, το σχόλιο απάντηση του Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, Δημήτρη Βρύσαλη, μέσω του 984. Η κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια πολιτική συγχωνεύσεων των κλινικών, το ανθρώπινο δυναμικό δεν ενισχύεται, τα ραντεβού και τα χειρουργεία καθυστερούν για μήνες, δεν έχει αλλάξει κάτι και αναρωτιέμαι από πού απορρέει η περηφάνεια και η αισιοδοξία, διερωτάται. Τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται πάντως και στα αιτήματα των υγειονομικών που πραγματοποιούν 24ωρη απεργία πανελλαδικά την 5η 21 του Οκτώβρη. Παράσταση διαμαρτυρία σήμερα το πρωί των συνδικάτων της δύναμης του ΠΑΜΕ στη ΔΕΗ στο Τσαλκάκι ενάντια στις αυξήσεις. Οι νέες αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ με ευθύνη της κυβέρνησης στο δρόμο της απελευθέρωσης της ενέργειας που έστρωσε και ο ΣΥΡΙΖΑ, λαϊλατεί το ήδη μειωμένο εισόδημα ανθρώπων που δίνουν άγωνα επιβίωσης, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο να βυθιστούν στα σκοτάδια, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωσή τους. Στον Άδωνη Γεωργιάδη σήμερα η παραγωγή λαϊκών αγορών της χώρας, τελευταία ευκαιρία για να τον πείσουν για το δίκαιο των προτάσεών τους. Στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής εισήχθη χθες το σχέδιο νόμου που αλλάζει τους όρους λειτουργίας των λαϊκών, με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Παραγωγών, Παντελή Μόσχο, να λέει στον 984 πως αν δεν εισακουστούν, ο θεσμός καταργείται και εκατοντάδες παραγωγοί και έμποροι σε όλη την Ελλάδα θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα επιβίωσης. Ας μην ακούσει εμάς τους βουλευτές της αντιπολίτευσης. Ας ακούσει τους ανθρώπους αυτούς που θα μείνουν εκτός λαϊκών. Η θέση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτη Βαρδάκη στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής του 984. Στα αγκάθια του νομοσχεδίου η προκήρυξη διαγωνισμού μία φορά το χρόνο για την κάλυψη των κενών θέσεων, η καθημερινή αναφορά για τις τιμές πώλησης των προϊόντων όπως και της ποσότητάς τους, όπως επίσης και η υποχρέωση διάθεσης της μισής παραγωγής από την συνολική που δηλώνεται στο ΟΣΔΕ. Αύριο Τετάρτη 20 του Οκτώβρη μπαίνει σε πιλωτική εφαρμογή ο έλεγχος των επιβατών και των αποσκευών τους μέσα από τις εγκαταστάσεις του επιβατικού σταθμού στο λιμάνι. Αφορά δε το σύνολο των ταξιδιωτών είτε με κρουαζιερόπλια είτε με τα πλοία της γραμμής.
σε φάση αναμονής αποκεντρωμένη διοίκηση, εργολάβους και εμπλεκόμενοι επιχειρηματίες, καθώς η οκτάμινη αναστολή των κατεδαφίσεων ευθερέτων στον Αιγαίο της Κρήτης λήγει 31 Οκτωβρίου. Τέλη Φεβρουαρίου υπενθυμίζεται, με την περίφραξη τότε μιας τουριστικής κατοικίας στην περιοχή της Ελούντας, πως είχε ανοίξει η αυλαία των πολυσυζητημένων κατεδαφίσεων ευθέρετων κτισμάτων στο νησί στο πλαίσιο της εργολαβίας που έχει ανατεθεί μέσω διαγωνισμού από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης σε ανάδοχο εργολάβο για την εκτέλεση πρωτοκόλων κατεδάφισης που παραμένουν σε εκκρεμότητα. Φοροτεχνικοί στην Ιερά Πέτρα ζητούν παράταση στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τους αγρότες, εκτιμώντας πως η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία, ώστε να υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία από το σύνολο του εμπορικού και αγροτικού κόσμου και να αποφευθεί η επιβολή σημαντικών προστήμων σε πληθώρα περιπτώσεων. Με τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη συναντήθηκαν εκπρόσωποι των ΤΟΕΒ της Κρήτης προκειμένου να αναζητήσουν λύσεις σχετικά με το υπέρογκο κόστος της ΔΕΗ για τη λειτουργία των τοπικών οργανισμών υγειών βελτιώσεων μετά τις αναπροσαρμογές στην τιμή της κατανάλωσης του ρεύματος. Μπάρας τροχαίων σήμερα στους δρόμους της Κρήτης. Τα φανάρια στο ύψος του Παγκρετίου δίκυκλο βγήκε εκτός απορίες, με τον διακεκλειστή να μεταφέρεται στο Βενιζέλιο νοσοκομείο τραυματίας. Σε μικρή απόσταση και πάλι επί του παραλιακού, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα 67χρονος να τραυματιστεί. Στη Γεωργιόπολη, Χανίων, ένα άτομο εγκλωβίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια τροχαίου, 5 πυροσβέστες που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό του. Τροχαίο στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη στα Χανιά, με υλικές ζημιές όταν οδηγός γιοταχή μετά από παραβίαση στοπ έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με αποτέλεσμα αυτό να ανατραπεί. Ένας νεκρός και 9 τραυματίες, εκ των οποίων ένα σοβαρά, είναι ο απολογισμός τροχαίου που σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος της Χαλάστρας, στο αυτοκίνητο τύπου καραβάν που επέβαιναν μετανάστες, για άγνωστο λόγο εξετράπη τις πορείες του πέφτοντας σε διαχωριστική τάφρο. Συνελήφθησαν 21 αλλοδαποί για πλαστογραφία πιστοποιητικών στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων. Επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άσκοπους πυροβολισμούς συνελήφθη Έλληνα στο Δήμο Κισάμου. Κατασχέθηκαν κυνηγετικά όπλα, 293 κάλικες, όπως επίσης και μία σίδηρο γροθιά. Εγκρίθηκε με πλειοψηφία άνω του 99% η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και η πώληση του 49% των μετοχών του ΔΔΕ από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, 24ωρη απεργία σήμερα της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την ποινίο σήμερα, ζητώντας με ανακοίνωσή της την απόσυρση της τροπολογίας, με την οποία, όπως αναφέρει, για τρίτη φορά παρατείνεται η χρονική διάρκεια εξαίρεσης εφαρμογής των υποχρεωτικών συνθέσεων στα ελληνικά φορτηγά πλοία που νεολογούνται με εγκριτικές πράξεις. Μία στις δύο επιχειρήσεις δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Σε καλύτερη θέση η Κρήτη πανελλαδικά λόγω του τουρισμού, λέει στον 984 ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΝΗ Μπάμπης Λεκάκης, αναφερόμενος στις πληγές της επιχειρηματικότητας, καθώς κρίση και πανδημία έχουν προκαλέσει μυριάδες προβλήματα στην αγορά. Στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας, Τρίτη, 26, Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου, αναμένεται εκτός απρόπτου να καταβληθεί η προκαταβολή της ενίας ενίσχυσης στους δικαιούχους αγρότες και εκτενοτρόφους της χώρας, που και φέτος θα κυμανθεί μεταξύ 600 και 650 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς. Ο αριθμός των ετούντων ασύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί σημαντικά από τον Αύγουστο του 2021, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασύλου, όπως εξήγησε μιλώντας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον γερμανικό τύπο η Σλοβένη επικεφαλής του Οργανισμού Ασύλου, Νίνα Γκρέγκορη. Τον Αύγουστο του 2021 καταγράφηκαν περίπου 40% περισσότερες αιτήσεις από ό,τι την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Κατασχέθηκαν 5,2 τόνοι κοκαίνης αξίας περίπου 200 εκατομμυρίων ευρώ σε γιότ στον Ατλαντικό και ενώ τη Δευτέρα μετά από διεθνή αστυνομική επιχείρηση. 9.84 Νέα και Sports στην ώρα τους. Αρχίζει και πάλι απόψε η ποδοσφαιρική πανδεσία του Champions League με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής τους ομίλους 1-4. Το σούπερ παιχνίδι της βραδιάς θα γίνει στη Μαδρίτη, όπου η Ατλέτικο θα υποδεχθεί τη Λίβερπουλ για το δεύτερο όμιλο, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον έχει και το ζευγάρι Άγιαξ Ντόρμουντ για τον τρίτο γύρο. 9.84 Ο καιρός.
Άστατος ο καιρός στο νησί. Άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας στο στούντιο του 984, Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.